Καλώς ήρθατε λοιπόν στο eLife Kids, που είναι το δεύτερο διεπιστημονικό συνέδριο και έχει τίτλο «Το ψηφιακό μέλλον είναι παρόν». Δεν είναι αύριο, δεν είναι μεθαύριο, είναι τώρα, για να μην πω ότι είναι και χθες. «The future is now», λέγανε. Θα το δούμε μαζί γιατί είναι έτσι τα πράγματα και ποια είναι η επίδρασή τους στη ζωή σας που τώρα ξεκινάμε. Γιατί εσείς είσαστε η γενιά που πάει σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά και πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να το πάρετε που λένε σωστά. Όχι πάρ' το αλλιώς, πάρ' το σωστά. Είμαι ο Γιάννης Βεζόπουλος, είμαι δημοσιογράφος και θα είμαι ο υποδεσπότης για τις επόμενες 4-5 ώρες, όσες είμαστε εδώ, μέχρι τις 2.30. Λοιπόν, τι θα πούμε και τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Πόσοι από εσάς δεν μπαίνουν κάθε μέρα στο διαδίκτυο? Δεν, είπα, γιατί δεν είπα πόσοι μπαίνουν, διότι θα σηκωνόντουσαν όλα και τα χέρια και τα πόδια μαζί. Δεν, λοιπόν, ουδείς. Άρα, καταλαβαίνετε ποια επίπτωση έχει και πόσο ή είναι η δική σας ζωή. Αυτά θα τα πούμε εν φτάσει στη συνέχεια. Έχουμε πολλούς και εκλεκτούς προσκεκλημένους, οι οποίοι θα δώσουν ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία την εικόνα του μέλλοντός σας, που είπαμε είναι τώρα, δεν είναι αύριο. Έτσι, όπως έχετε δει στο πρόγραμμα, αυτή την εκδήλωση του eLife Kids για φέτος, το διοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Εφισμού στο διαδίκτυο και τα εκπαιδευτήρια εδώ, τα εκπαιδευτήρια Τούκα, έτσι, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου. Και θέλω πρώτα απ' όλα να καλέσω στο βήμα τον πρώτο, για τον πρώτο χαιρετισμό, κυρία Ελένη Τούκα, την Γενική Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Να συζητήσουμε κάτι το οποίο είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας. Ναι. Είναι το εργαλείο με το οποίο επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε, το χρησιμοποιούμε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για τις δουλειές μας, για ψυχαγωγία, για ενημέρωση. Όπως είπα, είναι ένα κομμάτι το οποίο καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητας του καθένα μας. Είμαι σίγουρη ότι στην ηλικία που είστε θεωρείτε ότι τα ξέρετε όλα, αλλά κινούνται όλα με τόση ταχύτητα, αλλάζουν τόσο γρήγορα, που όσο καλά ενημερωμένοι και να είμαστε και να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Και πρέπει συνέχεια να εκπαιδευόμαστε για να μπορούμε να βρίσκουμε την ισορροπία. Γιατί το ίντερνετ έχει πάρα πολλά ωφέλη, αλλά έχει και πάρα πολλούς κινδύνους. Πολλά ωφέλη τα οποία ξεπηδάνε κάθε μέρα και πολλοί κίνδυνοι επίσης. Οπότε, αυτό το ζητούμενο ποιο είναι, να το αξιοποιούμε και όχι απλώς να το χρησιμοποιούμε και να υπάρχει μια ισορροπία. Μια ισορροπία που θα την έχουμε στάση ζωής, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι, γιατί η ενημέρωση και η γνώση είναι δύναμη. Οπότε, σήμερα θα συζητήσουμε με πολύ ιδιαίτερους και εξαιρετικούς ομιλητές όλα αυτά τα οποία, όπως είπα, απασχολούν την καθημερινότητά μας. Καλή αρχή. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε και στη συνέχεια, πέρα από τις παρουσιάσεις οι οποίες θα γίνουν, να τεθούν και ερωτήματα, να τεθούν και απορίες, γιατί πραγματικά δεν τα ξέρουμε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ομιλητές. Καλή σας ημέρα.